Η ομοφωνία, όπως είχα πει εδώ και αρκετό καιρό, είναι προϋπόθεση για να πάσουμε ενωμένοι μπροστά προς τον κοινό στόχο που όλοι έχουμε θέσει, δηλαδή να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας από τη βάση της κοινωνίας. Νωρίτερα, μέσω του Αντένα, ο κύριος Αβραμόπουλος είχε ανακοινώσει εμέσως την υποψηφιότητά του. Ναι, είναι στις προθέσεις μου. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα γράφονται και ακούγονται, όλοι μας συγκλίνουμε σε δύο κοινές πορείες. Η πρώτη είναι που θέλει πλέον, γιατί ορίμασε στην κοινωνία, η φυσική ηγεσία της παράταξης, ο νέος αρχηγός, να εκλεγεί από την βάση. Στο μεσοδιάστημα, κάτι την γνώμη μου, από την 7 του μηνός που ο κύριος Καραμαλής θα είναι, όπως γνωρίζετε, εκεί, θα απευθυνθεί στο συνέδριο, πρέπει να οριστεί μεταβατικός πρόεδρος του κόμματος. Ο οποίος και δεν θα είναι και υποψήφιος. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα. Ο οποίος θα μας οδηγήσει στο συνέδριο που θα αναδείξει την φυσική ηγεσία της παράταξης. Την ίδια ώρα, ο Άρης Πιλιοτόπουλος, μιλώντας σε κομματικά στελέχη, ζήτησε θητεία για τον πρόεδρο και εκλογή του από τη βάση. Να ανοίξουμε τις διαδικασίες σε όλες τις φίλες και σε όλους τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή Προέδρου. Προτείνοντας μάλιστα ότι ο Πρόεδρος πρέπει να έχει προσδιορισμένη θητεία.